Το σπήλαιο του Πλάτωνος είναι το θέμα της παιδείας και της απαιδευσίας, μας λέει ο Πλάτων ξεκινώντας από το 7ο βιβλίο. Όλοι εμείς είμαστε δεμένοι, δεμένα είναι τα πόδια μας και ο λαιμός μας, ώστε να βλέπουμε μόνο μπροστά, απέναντί μας τις σκιές που προβάλλονται από πίσω μας φωτισμένα αντικείμενα. Εμείς βλέπουμε σκιές, είμαστε δεμένοι και βλέπουμε τις σκιές. Ακριβώς, δεν βλέπουμε τίποτα άλλο. Και εμείς είναι βλέπουμε μόνο τις σκιές. Πρόσεξε όμως κάτι, μας λέει ότι είναι δεμένα μόνο τα πόδια μας και ο λαιμός μας. Τα χέρια μας είναι ελεύθερα. Τα χέρια μας είναι ελεύθερα. Τι γίνεται, εφόσον είναι ελεύθερα τα χέρια μας. Mm-hmm. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Γιατί δεν λύνουμε τα πόδια μας και δεν ελευθερώνουμε το λαιμό μας, να σηκωθούμε, να φύγουμε και να βγούμε από το σπήλαιο. Φοβερό αυτό. Ε? Μα αυτό προϋποθέτει επιθυμία να βγεις. Άρα και να είμαστε φυλακισμένοι. Από εμάς. Δηλαδή, εμείς είμαστε. Δηλαδή, δεν έχουμε την επιθυμία να φύγουμε ακόμα. Όχι, δεν την δηλαδή, έχουμε. Δηλαδή, αν την έχει, κάποιος φεύγει. Αν είμαστε βολεμένοι μέσα στο κατεστημένο μας, όποιο και αν είναι αυτό, δεν θέλουμε να βγούμε έξω. Γιατί εδώ είναι όλα γνωστά, αυτά είναι. Είναι η κανονική μας ζωή με την τηλεόραση απέναντί μας. Λοιπόν, που το λέω, λένε κάπως έτσι. Αυτό είναι, βέβαια. Ναι. Είναι αυτό, λες και τότε ο Πλάτων είχε δει τη σημερινή μας κατάσταση και σε πάρα πολλά σημεία το βλέπουμε αυτό να ισχύει. Γι' αυτό και είναι ζωντανή η φιλοσοφία. Αν λοιπόν εμείς με τα χέρια μας που είναι λυμένα αποφασίσουμε να βγούμε, μπορούμε. Αλλά αυτό πότε συμβαίνει, είναι συγκλονιστικό το κείμενο γιατί μας λέει ότι συμβαίνει μόνο όταν εξέφνεις, και το λέει 3-4 φορές, έρθει κάτι εξ ανάγκης. Να μας αναγκάσει δηλαδή να βγούμε έξω. Αυτό το εξανάγκης όμως τι προϋποθέτει. Ή απώλεια περιουσίας, ή απώλεια υγείας, ή απώλεια ανθρώπου αγαπημένου, ή απώλεια κατά συγκροφαντήσεως της φήμης μας, του ονόματός μας κτλ. Τότε εμείς προβληματιζόμαστε μόνο, λέει ο Πλάτων, αλλιώς εσείς δεν βγαίνετε με τίποτα. Εγώ σας άφησα ελεύθερα τα χέρια σας, αλλά εσείς δεν βγαίνετε. Πρέπει να σας έρθει συμφορά και τότε σιγά σιγά θα βγείτε και τότε θα δείτε τι είναι αυτά τα αντικείμενα τα οποία εσείς βλέπετε σαν σκιές. Ποιοι είναι αυτοί που κινούν, κύριοι θαυματοποιοί, τα αντικείμενα και εσείς βλέπετε αυτές τις σκιές που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Είναι κάποια περιγράμματα πολύ πολύ πρόχειρα και τα οποία οι θαυματοποιοί τα άρπαξαν καθώς είχαν βγει απ' έξω, είχαν ανέβει λίγο προς το βουνό, μάθαν τρία πράγματα, γύρισαν πίσω και σας δείχνουν ότι... Α, οι θαυματοποιοί είναι κάποιοι που ξέρουν τι γίνεται, βέβαια, αλλά έχουν πέσει στο κακό αυτό που συνειδητά είναι έτσι. Ναι, βεβαίως. Αυτό είναι το συγκλονιστικό. Γυρνάνε πίσω και μας προβάλλουν αυτό δηλαδή, που εκείνοι θέλουν. Δηλαδή, ο άνθρωπος, ο δεσμότης που βγαίνει έξω έχει δύο πιθανότητες. Να γυρίσει ως μύστης για να βοηθήσει τους άλλους ή να γυρίσει ως θαυματοποιός. Ακριβώς. Δηλαδή, πάντα το θέμα της επιλογής είναι εναπόκειται στην βούληση της ψυχής. Η ψυχή, αν θέλει να γίνει μύστης, πρέπει να ανέβει μέχρι απάνω, στην κορυφή του όρους. Όταν ανέβει στην κορυφή του όρους, τότε μονάχα έχει γίνει μύστης και τότε υποχρεούται να γυρίσει πίσω για να πει στους δεσμότες τι είδε. Και τότε ρωτάει ο Πλάτων, λέει, και τι νομίζεις ότι θα κάνανε αυτοί όλοι που είναι μέσα οι δεσμότες όταν θα τον βλέπαν αυτόν να τους λέει αυτά τα θαυμαστά που είδε. Και απαντάνε ομόφωνα όλοι, μα θα το σκοτώναμε. Και έληξε. Βέβαια, θα το σκοτώσουμε. Ενώ οι κύριοι θαυματοποιοί... Μεγάλος μύστης, ας πούμε. Βέβαια, ενώ οι θαυματοποιοί είναι πάντοτε εκεί και σου προβάλλουν ό,τι αυτοί κρίνουν σκόπιμο για να εξυπηρετηθούν οι δικές τους επιδιώξεις, οι οποίες φυσικά δεν είναι οι δικές σου. Κυρία Αλτάνη, πραγματικά σας ευχαριστώ από την καρδιά μου και έχω πάρει πολλά μηνύματα από φίλους τηλεθεατές. Τι ωραίο δώρο μας έκανες, Λεωνίδα. Σας ευχαριστούμε, Λεωνίδα. Δεν έκανα τίποτα εγώ. Από εδώ τα συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι πραγματικά να ξανάρθετε στην εκπομπή. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Μας χτυπάνε από το κοντρόλ. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε άλλο. Εσείς, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να επωφεληθείτε από αυτή την προσφορά και να ζήσετε μια μεγάλη εμπειρία. Την εμπειρία της εσωτερικής. Του εσωτερικού δρόμου, του εσωτερικού μονοπατιού, όπως το δίδαξαν οι αρχαίοι Έλληνες και όπως προσπαθούμε να το αποκωδικοποιήσουμε εμείς σήμερα. Σας περιμένω το απόγευμα. Σήμερα έχουμε 28 Ιουλίου, Τετάρτη, 7.30 ώρα το απόγευμα στον Ίωνα Δραγούμενη. Η επέτειος, αυτή που κάνουμε κάθε χρόνο για τη μνήμη του Ίωνος Δραγούνη, θα τα πούμε εκεί, αλλιώς τηλεοπτικώς αύριο στις 5. Μέχρι τότε, γεια σας. Σας ευχαριστώ.